Πάμε λίγο να επιστρέψουμε σε ρεπορτάζ τοπικής επικαιρότητας. Αυτό που είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, πολλά τα προβλήματα τα οποία κατεγράφησαν σήμερα κατά την πρώτη μέρα τηλεκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έπεσε το σύστημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Κυριακάκη, τον κύριο Γιάννη Κυριακάκη. Κύριε Κυριακάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, το περιμένατε το σημερινό σκηνικό? Έπεσε το σύστημα, το λέγαμε βέβαια εμείς από την Παρασκευή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί από την πρώτη μέρα και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία από την πρώτη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς μιλούσαμε για πολλά προβλήματα που υπήρχαν. Μιλούσαμε για προβλήματα ουσίας. Για μας είναι μια μαύρη μέρα σήμερα για την εκπαίδευση, όχι τόσο γιατί υπήρξε το μεγάλο φιάσκο του Υπουργείου. Έχουμε καταλήξει από καιρό ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πιο πολύ για την εικόνα τους και λιγότερο για τη μόρφωση των παιδιών μας. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα ήταν αποκαλυπτικό. Ήταν αποκαλυπτικό με την έννοια ότι υποτίθεται ότι 8 μήνες ετοίμαζαν και την εκπαίδευση, αλλά από ό,τι φαίνεται την ετοίμαζαν όσο ετοίμαζαν και την υγεία και όλα κατέρευσαν μετά από μια μισή ώρα μαθήματος. Εμείς περιμέναμε και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι μπορεί να αποκατασταθούν κάποια προβλήματα, αλλά η ουσία της τηλεκπαίδευσης και ο τρόπος που εφαρμόζεται αυτή αξίζει να συζητηθεί. Διότι, κοιτάξτε, το Υπουργείο ξεκινά λέγοντας ότι θα έχει υποχρεωτική τηλεκπαίδευση με απουσίες των μαθητών και με προχώρημα κανονικό της ύλης. Και ρωτάμε εμείς που κάνουμε μάθημα σε αυτά τα παιδιά, και οι ίδιοι εμείς για τη δουλειά μας, οι φτωχότεροι μαθητές είναι υποχρεωμένοι, μπορούν να έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι, μπορούν να έχουν σύνδεση? Έχουν όλες οι αγροτικές περιοχές του νησιού μας σύνδεση? Πού πάει η συνταγματική υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα για τη δημόσια δωρεάν παιδεία? Σε αυτό ακριβώς το ερώτημα και την επισήμανση, το Υπουργείο Παιδείας τι απαντά? Να συμπληρώσω και θα σας πω αμέσως. Επίσης, ακόμα και οι οικογένειες μέσου εισοδήματος που έχουν 2-3 παιδιά, μπορεί μια οικιακή σύνδεση στο ίντερνετ να σηκώσει 2-3 ή οικογένειες εκπαιδευτικών ή ανθρώπων με τηλεργασία ή με φοιτητές? Υπάρχει δυνατότητα να σηκώσουν αυτές τις συνδέσεις 2-3-4 τηλεδιασκέψεις ταυτοχρόνως? Έχουν 3-4 δωμάτια στα σπίτια του, να μπαίνει ο καθένας σε χωριστό? Άρα λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη μόρφωση των παιδιών μας. Σε αυτό που λέμε εμείς και με ρωτήσατε προηγουμένως, το Υπουργείο απαντά. Η Υπουργός με πολύ θράσος είπε ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν μάθημα από το κινητό. Και μάλιστα σήμερα στέλνουν και έγγραφα στα σχολεία που λένε ότι μπορούν να κάνουν μάθημα και από το σταθερό. Σας ρωτάω τώρα εγώ, μπορεί ένα παιδί να κάθεται 6 ώρες να κάνει μάθημα στο κινητό? Είναι μάθημα στο κινητό? Γίνεται γεωμετρία, φυσική, χημεία, αρχαία στο κινητό? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε καν για εκπαίδευση. Είναι μια προσπάθεια να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι όλα δουλεύουν ρολόι, αλλά με την πραγματικότητα της εκπαίδευσης αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Το θέμα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα, κύριε Κυριακάκη, και τι απαντήσεις λάβατε σήμερα αναφορικά με τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν. Αύριο θα έχουμε πάλι τα ίδια? Μέσα σε μία μέρα μπορεί να λυθεί το θέμα? Η απάντηση που έδωσε το Υπουργείο είναι ότι δεν έφταιγε αυτό, αλλά έφταιγε η Cisco. Βέβαια, έφταιγε ο ιδιώτης, η πολυεθνική. Τώρα αυτό είναι λίγο, ξέρετε, το κακό κράτος φταίει συνήθως. Τώρα πώς έφταιγε η πολυεθνική? Δεν είμαι τεχνικός για να σας πω τις τεχνικές λεπτομέρειες. Η δική μας γνώμη είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσουν έτσι τα σχολεία. Όπως τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία έμειναν ανοιχτά, νομίζουμε ότι μπορεί να είναι ανοιχτά και τα γυμνάσια και τα λύκεια, αρκεί να τηρηθούν με πολύ αυστηρό τρόπο οι προϋποθέσεις που βάζουμε εμείς από το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, πολύ λίγα παιδιά στην τάξη, μαζικά τεστ σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, και όχι να παρακαλάμε να μας κάνουν τεστ όταν εμφανιστεί κρούσμα, προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας και εκπαιδευτικών, να απυκνώσουν τα μαθητικά δρομολόγια για να μην στηβάζονται τα παιδιά. Να δοθούν άδειες ειδικού σκοπού σε όσους συναδέλφους αναγκάζονται να μπουν στην τάξη σε τέτοιες συνθήκες και, εν πάση περιπτώσει, να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων. Μια χρονιά, η οποία δεν γίνεται μάθημα, το Υπουργείο απειλεί την πρώτη Λυκείου με την Τράπεζα Θεμάτων και να μειωθεί η ύλη των Πανελλαδικών. Αυτά πρέπει να γίνουν. Η πανδημία γίνεται κάθε 100 τόσα χρόνια. Δεν έχουμε κάθε μέρα πανδημίας και με αυτή την έννοια πρέπει να πάρθουν έκτακτα μέτρα.
Μάλιστα. Τα υπόλοιπα τώρα, ότι θα παριστάνουμε εμείς ότι κάνουμε μάθημα στα παιδιά για τα παιδιά, με κλειστή την κάμερά τους παρακαλώ, θα παριστάνουν ότι μας ακούν, αυτό είναι ξεπεσμός. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε εκπαιδευτικοί και να δεχόμαστε τέτοια πράγματα για να μην χαλάσει η εικόνα του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας ή δεν ξέρω ποιον άλλον. Κύριε Κυριακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μάλιστα.